Πούμε. Βεβαίως, πάμε. Παραμονές μιας μεγάλης επετείου, θέλω σήμερα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Κάποιες σκέψεις που μου δημιουργούν μόνο θυμό. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την ανεξαρτησία της Ελλάδας με παρελάσεις, με τιμές, με καταθέσεις στεφανιών. Για ποια ανεξαρτησία μιλάμε? Εδώ και πάρα πολύ καιρό, όλος ο κόσμος στη Δύση, όλοι οι πολιτικοί αναλυτές της Δύσης, όλοι οι ηγέτες της Δύσης δηλώνουν και ανησυχούν για τον φόβο του μουσουλμανικού επεκτατισμού, για τον ISIS. Γιατί μιλάνε αυτή τη στιγμή και έχουν ξεχάσει εντελώς τι έχουν προσφέρει οι Έλληνες? Να σας πω ότι η σημαντικότερη μάχη που ανέτρεψε την επέκταση του Ισλάμ στη Δύση ήταν όταν 6.000 Αθηναίοι, 6.000 στρατιώτες στο Μαραθώνα ανέκαμψαν όλη την εκστρατεία των Περσών στη Δύση. Αν τότε η μάχη στο Μαραθώνα δεν είχε κερδιθεί, η ιστορία της Δύσης και η ιστορία και της Αμερικής θα ήταν εντελώς διαφορετική. Επίσης, μερικά χρόνια πριν, 400 χρόνια πριν, ο λαός μας, οι προπάπης μας ζούσαν σε ένα καθεστώς apartheid. Ήταν καταδικασμένοι κάτω από την Οθωμανική πίεση. Βιάστηκαν, κακοποιήθηκαν, αγανάκτησαν, ξεσηκώθηκαν και ενώθηκαν με ένα σύνθημα: ελευθερία ή θάνατος. Και η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητη. Περάσανε πολλά χρόνια και ήρθαν άλλοι κατακτητές. Και λίγες μέρες σαν κι αυτές, ο λαός και αυτός που εκπροσωπούσε είπε όχι σε αυτούς που θέλαν να κατακτήσουν την Ελλάδα και ήταν οι δυνάμεις του άξονα. Αν δεν γινόταν η μάχη της Κρήτης και αν τότε οι Έλληνες δεν είχαν κρατήσει τόσο μεγάλη αντίσταση εναντίον του ναζισμού, ίσως η ιστορία της Ευρώπης να ήταν εντελώς διαφορετική σήμερα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που θυσιάστηκαν οφείλουν να έχουν την τιμή μας και δεν την έχουν πια. Γιατί για ποια ανεξαρτησία θα παρελάσετε? Δεν είναι η χώρα μου ανεξάρτητη πια, δεν είναι η χώρα μας ανεξάρτητη πια. Μας έχουν κάνει δούλοι όσοι κυβέρνησαν πάρα πολλά χρόνια και όσοι προσκύνησαν τους τοκογλύφους. Γιατί οι τοκογλύφοι και οι τραπεζίτες είναι αυτοί που σε συνεργασία με πάρα πολλούς από αυτούς οι οποίοι διοίκησαν τη χώρα μας, είναι αυτοί που μας έφεραν στο σημερινό σημείο και έτσι έχουμε γίνει δούλοι. Θέλω λοιπόν από όλους μας, δημοσιογράφους, αγρότες, εργάτες, μισθωτούς, εμείς οι οποίοι παλεύουμε να κρατήσουμε ψηλά την αξιοπρέπειά μας, να πούμε όχι, δεν είναι μέρα ανεξαρτησίας 28 Οκτωβρίου. Είναι φάντασμα η ελληνική ανεξαρτησία. Η ελληνική ανεξαρτησία κυκλοφορεί ως φάντασμα και αυτή καλούμαστε να τιμήσουμε. Θέλω λοιπόν να πάρετε ένα μαύρο περιβραχιόνιο. Θέλω να αφήσετε μεσίστες στις ελληνικές σημαίες. Τις σημαίες αυτές για τις οποίες οι δικοί σας πρόγονοι, οι δικοί μας πρόγονοι αγωνίστηκαν και να φωνάξετε ότι μέχρι εδώ είμαστε Έλληνες. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας. Και δεν είμαστε ανεξάρτητοι πια. Είμαστε δούλοι. Η χώρα μου και η χώρα σας είναι υποδουλωμένη. Αντισταθείτε. Μεσίστε στις σημαίες και φορέστε ένα μαύρο πένθος. Και έτσι ας πάρει στην παρέλαση. Κατερίνα, να πούμε ότι το συγκεκριμένο διάγγελμα της Νανάς...